Εφόσον λοιπόν λέτε ότι κατά τη γνώμη σας απερίφθη το νομοσχέδιο, θα βάλω σε ψηφοφορία αν με βάση την ανάγνωση των πρακτικών, την εμπειρία οπτική ή φυσική που είχαν χθες οι άλλοι βουλευτές, εάν έχει απορριφθεί το νομοσχέδιο. Είδα, αλλιώς δεν έχει νόημα να συζητάμε. Αν αποφασίσει το σύνολο ότι απερίφθη το νομοσχέδιο, θα φύγουμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η γνώμη μου, προεδρεύω και θα βάλω αυτή την πρόταση σε συζήτηση. Εντάξει. Λοιπόν, κατά συνέπεια, στο σημείο αυτό θέτω σε συζήτηση το πρώτο... Θα σας διώξω έξω. Θα φύγετε. Εσείς γιατί ήρθατε εδώ. Σας παρακαλώ. Θα δέσω σε ψηφοφορία το πρώτο σκέλος της πρότασης του κυρίου Δένδια, που είναι ότι δεν έχει καταψηφιστεί το νομοσχέδιο. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Οι διαμαρτυρίες δεν με αγγίζουν. Δεν με αγγίζουν. Ψηφίστε τώρα. Θα ψηφίσετε δια ανεγέρσεως και αη ανατάσεως. Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα δεν θα κάνουμε εμείς θέμα ολόκληρο για μια ψηφοφορία σε ένα συνηθισμένο νομοσχέδιο, γιατί θέλετε τι να υποδείξετε στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί. Ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μειοψηφία, δεν το ξέρει. Σας παρακαλώ. Θα διαμορφωθούν, κύριε Δένδια, καινούργιες πρακτικές. Τελείωσε. Είναι 145... Είναι μια νέα πραγματικότητα. Είναι 16 ανεξάρτητοι, είναι μια νέα πραγματικότητα. Με αυτήν θα διαμορφώσουμε κοινοβουλευτική πρακτική για να είμαστε έτοιμοι και με την απλή αναλογική που βλέπουμε πόσο τη σέβεστε. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, σε παρακαλώ. Να πούνε τι, κύριε Πρόεδρε. Τι να πω. Ότι δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Μην το τραβάτε. Είναι δυνατόν. Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται έτσι. Δώστε το λόγο στους κοινοβουλευτές. Θέλετε να κάνουμε άλλη μια παράσταση μετά τις προσωπική πρέσπες. Πολιτική για να από δούμε ποιος θα ωφεληθεί. Κύριε Πρόεδρε, το λέω για να σας προστατεύσω και εσάς και τη διαδικασία. Δεν χρειάζομαι προστασία. Μην οδηγείτε στα άκρα. Δεν χρειάζομαι δώστε προστασία. Το λόγο στους κοινοβουλευτικούς. Έχετε τι θέμα εκ του κανονισμού. Είναι υποχρέωσή σας να το κάνετε. Μην καταλήγετε σε προσωπικά συμπεράσματα. Δεν υπάρχει λόγος να εξοκύλει η διαδικασία. Δώστε το λόγο στους κοινοβουλευτικούς. Για να ακούσουμε τα ίδια. Επί του θέματος που δημιουργήθηκε χτες, που είναι θέμα της εφαρμογής του κανονισμού, μην για το τραβάτε άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση διεξόδου από εδώ που οδηγήσατε τη διαδικασία. Σας το λέω. Οδήγησα, η λογική του κανονισμού. Εκτραγίνεται μια διαδικασία χωρίς κανένα λόγο. Ναι. Έγινε χτες λάθος από το Προεδρείο. Μπορεί να διορθωθεί. Δώστε το λόγο στους κοινοβουλευτικούς. Από εκεί και πέρα θα διαμορφωθεί άποψη επί του τι συνέβη χθες και θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορείτε να πάτε σε ονομαστική. Ναι, δεν θα μπορείτε. Είναι μια ολομέλεια σε ομοιρία για να δει πώς θα το λύσει. Υπήρξε πρόβλημα. Είναι 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλετε. Αν κάθε φορά γίνεται αυτό... Εντάξει, θα κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο 145. Τι θέλετε, είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Θέλετε να παραιτηθεί. Τι ακριβώς, ποιο είναι το αίτημά σας. Διαμορφώστε το πολιτικά. Πολιτικά πρόσωπα είμαστε εδώ. Επανέρχομαι. Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή. Από την αρχή μήπως και καταλήξουμε κάπου. Παρετηρήθη κατά την ψηφοφορία χθες πλειοψηφία αρνητική. Αφήστε να το σώσουμε. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μόλις είχε εμφανιστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από τις δηλώσεις των εισηγητών, ο Προεδρεύων διέκοψε χωρίς να ανακοινώσει το ήδη ληφθέν αποτέλεσμα από τη Βουλή και δήλωσε απόφαση ονομαστική στην επομένη. Ονομαστική επιληφθής της απόφασης δεν προβλέπεται. Αυτό είναι θέμα εκ του κανονισμού. Σας το θέτω
και ζητώ να θέσετε το θέμα του κανονισμού που θα σας έθεσα, όπως έχετε υποχρέωση, για να τοποθετηθούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Και με την ψηφοφορία, αυτό θέμα θα ζητήσω, με κύριε Δένδια, και με την ψηφοφορία που ζητάω εγώ, που είναι η δική μου πρόταση, αυτό θα γίνει. Θα γίνει ερμηνεία του κανονισμού. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να τοποθετηθούν... Ενώδια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων θα γίνει. Πρέπει να τοποθετηθούν οι κοινοβουλευτικοί. Δεν μπορείτε να το κάνετε έτσι. Έγινε λάθος θες. Το 72 εδάφιο γάμα είναι σαφές, έγινε λάθος. Να μην πω τι άλλη ερμηνεία, να δεχτώ το λάθος. Έχει και β και γάμα. Το β είναι όταν διαπιστώνεται που από τον προεδρεύοντα υπάρχει πρόβλημα με ένα νομοσχέδιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει επιληθήσεις αποφάσεις. Είναι σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να γίνει επιληθήσεις αποφάσεις. Δεν μπορεί να δεχτούμε απόφαση. Τέτοια πρακτική για όταν να επιβιώσει η κοινωνία. Όταν τα ανακοινώνει ο πρόεδρος αυτά, συγγνώμη, όταν τα ανακοινώνει ο πρόεδρος αυτά, δεν έχει γίνει ψηφοφορία. Είχε ούτε γίνει. Ενδεικτική, ούτε κανονική. Το είπε αμέσως. Κύριε Πρόεδρε, τι φοβάται, τα πρακτικά. Τι φοβάται η πλειοψηφία από το να τοποθετηθεί η καθυστέρηση, η παράσταση, το ανέβασμα των τόνων. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Τότε δώστε τους ακόμα το λόγο. Και το νομοσχέδιο. Δώστε τι θέλετε. Λόγο. Να δώστε το βάλουμε την άλλη εβδομάδα. Να ξανάρθετε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δώστε το λόγο δεν τότε. Έχετε κάποια πρόβλημα. Προθεσμία έχετε και μεγάλο. Δώστε το λόγο. Έχετε πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν είχατε, θα είχατε δώσει το λόγο. Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Δώστε το λόγο. Έχει πρόβλημα με την κακοπιστία που υπάρχει μέσα στη Βουλή, η οποία ανά πάσα στιγμή αναδεικνύεται. Μιλάτε δεν για κυβέρνηση κουρελού, κύριε Δένδια. Υπαρπαγής. Τα δεν στελέχη σας μιλάνε για κυβέρνηση κουρελού. Τι θέλετε, δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είμαστε 145. Γιατί να κάνουμε όλη αυτή την παράσταση. Γιατί. Σας παρακαλώ. Και τι θα σημαίνει αυτό, ότι θα νομοποιηθεί η ψηφοφορία. Κύριε Δέδη, αυτά είναι για παιδάκια τώρα. Άμα πει δηλαδή ότι είναι κατά, θα νομοποιηθεί η χθεσινή ψηφοφορία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σε αδιέξοδο τη διαδικασία. Δώστε τους το λόγο. Δεν δώστε τους το λόγο. Εάν αποφασίσουμε ότι θα γενικεύσουμε τη συζήτηση εδώ και θα υπονομεύσουμε όλες τις εργασίες του Κοινοβουλίου για να δώσω σε 7 κόμματα να μιλήσουνε, να απαντήσουνε, να απαντήσει υπουργός, ο πρώην πρόεδρος, περιμένετε, περιμένετε, γιατί βιαζόσαστε, προχωρήστε, προχωρήστε μου λέγατε. Εάν γενικευθεί η συζήτηση, θα μιλήσουν 7 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, θα μιλήσουνε. Υπουργός που είχε το νομοσχέδιο, ο προεδρεύων της χθεσινής και οι εκπρόσωποι που ήταν στο χθεσινό νομοσχέδιο σαν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Θα χάσουμε 5 ώρες για να πούμε τι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 145. Γιατί, κύριε Δένδια, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Γιατί αρπάζεστε από λεπτομέρειες. Δεν έχουμε κρύψει. Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν θέλετε να τον ξαναδείτε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν καταλαβαίνω. Αρνείστε το αυτονόητο. Να δώσετε το λόγο στους κοινοβουλευτικούς. Αυτό θα ρωτήσω δεν μια μπορεί στιγμή, να γίνει δεκτό. Διαδικασία αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Δώστε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Όχι ρε, λέω για τις επιτροπές. Εδώ 5 ώρες να φτιαχτεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό που ρωτάω είναι οι σοβαρές εργασίες αυτή. Λοιπόν, έλα καθίστε κάτω. Λοιπόν, για να μην γίνει εδώ αρένα, γιατί περί αυτού πρόκειται και δεν καταλαβαίνω και ποιο είναι το διακύβευμα. Γιατί στις αρένες υπάρχουν σοβαρά διακυβεύματα, η ζωή του Ταυρομάχου και του Ταύρου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ θα το μάθουμε κάποτε ποιο είναι το διακύβευμα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο, εσείς τα είπατε. Ελάτε, ποιος είναι εδώ, δεν έχουμε και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Κύριε, δεν είναι διαδικασία με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους για να καταλάβετε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Ωραία, θα πρέπει να...
ο κύριος Βαρεμένος που ήταν και ο Προεδρεύων. Πρόεδρε, προσπάθησα εχθές να εξηγήσω στον έχοντα το γενικό πρόσταγμα, κύριο Βορύδη. Προσπάθησα λοιπόν να το εξηγήσω ότι στη Βουλή αυτή έχουμε μια πρωτοφανώς ιδιόμορφη κατάσταση. Και μιλάω για το εύρος του αριθμού των ανεξαρτήτων βουλευτών. Ο κύριος Βορύδης δεν ήθελε να ακούσει. Εγώ είπα να μην επιλέξουμε την οδό της παραγωγής θορύβου. Και τι αποδεικνύεται εδώ? Έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία δια του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου και λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αυτό το είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Το είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, υπάρχει κάποια πιο καθαρή, εναργής μέθοδος για να το διαπιστώσουμε αυτό? Μπορώ να σας πω, στο ίδιο στυλ το δικό σας και χωρίς να θέλω να δημιουργήσω θόρυβο, ιδού η Ρόδος εδώ και το πείδημα. Όμως, δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο λόγος που επιμένετε και θα παρακαλούσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα πολιτικά της πλαίσια. Ποια είναι αυτά? Έχει ή δεν έχει κυβέρνηση πλειοψηφία? Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, σταματήστε το θόρυβο δυστυχώς για σας ή ευτυχώς για σας, κύριε Βορύδη, τον έχει αναλάβει άλλη κυρία θέση. Κύριε Βαρεμένο, μην απαντάτε, γιατί σας έχω βάλει χρόνο. Θα σας κόψω και σας τώρα. Καλώ, και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα πολιτικά πλαίσια και να προχωρήσουμε στη διαδικασία όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής. Και να σας πω και κάτι. Γιατί λείπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι λέει δεν έγινε κουβέντα για ονομαστική ψηφοφορία. Μα κύριε Βορύδη, προσπαθούσα επί ώρα να σας εξηγήσω στην αρχή της συζήτησης γιατί έχω το δικαίωμα να προχωρήσω ονομαστική ψηφοφορία. Σας ανέφερα το σχετικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, νομίζω πως είναι ατελέσφορη, αντιπαραγωγική και τελικά στρέφεται εναντίον εκείνου που πάνε να εκτρέψει τη συζήτηση. Να την παραφέρουμε στα πολιτικά πλαίσια. Μετά τα προσωπικά. Τώρα συζητάμε επί του διαδικαστικού. Επί του παρεπίπτοντος, λοιπόν. Λοιπόν, όχι, θα δώσω με τη σειρά στα κόμματα. Ο κύριος Βενιζέλος έχει το λόγο. Έχω ζητήσει, λοιπόν, το λόγο επί του κανονισμού, κυρία Πρόεδρε. Διότι εδώ έχουμε θεμελιώδη παραβίαση του κανονισμού. Όπως ορθά και με θάρρος είπατε, έχουμε ένα ιδιόρυθμο καθεστώς. Η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με 151 ψήφους, αλλά δεν διαθέτει η ίδια ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ και η κοινοβουλευτική του ομάδα την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Βουλής. Δεν έχει δεδηλωμένη πλειοψηφία. Άρα, στις επιμέρους ψηφοφορίες του νομοθετικού έργου δεν υπάρχει τεκμήριο πλειοψηφίας. Η κυβέρνηση έχει τυπικά την εμπιστοσύνη της Βουλής, αλλά δεν λειτουργεί στις ψηφοφορίες τεκμήριο δεδηλωμένης. Εφόσον λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, έτσι περιγράφεται, και εφόσον υπάρχει πρόβλημα με την διαπίστωση της συγκεκριμένης πλειοψηφίας, πρέπει αυτό να επιβεβαιώνεται κάθε φορά με τις πρακτικές της Βουλής. Η πρακτική της Βουλής ήταν ακούμε και καταγράφουμε τις θέσεις των κομμάτων. Ακούστηκαν και κατεγράφησαν οι θέσεις των κομμάτων, δεν προέκυψε η πλειοψηφία αυτή. Τους ανεξάρτητους, αν ήθελε, θα τους είχε καλέσει ο Προεδρεύων χθες να τους ρωτήσει. Άνοιξε την διαδικασία με το συνήθι τρόπο. Θεώρησε ότι το σώμα έχει απαρτία και λαμβάνει αποφάσεις με το συνήθι τρόπο. Και απερίφθη το νομοσχέδιο επί της αρχής. Αυτό συνέβη. Λοιπόν, το συμβάν αυτό δείχνει ότι δεν είχε το Προεδρείο της Βουλής την πολιτική προνοητικότητα που έπρεπε
Και επειδή αφήστε, εδώ κύριε, πολιτικά να ολοκληρώσει την άποψή αυτό του. Το οποίο συνέβη είναι ότι απεδείχθη το αντιφατικό και ιδιόρυθμο της κατάστασης. Τυπικά έχουμε κυβέρνηση, ουσιαστικά όμως δεν έχουμε πλειοψηφία. Η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση θεσμικής εκκρεμότητας. Άρα μην το ψάχνετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτά του δεν είπα, κύριε Βενιζέλο, και των βουλευτικών συνειδήσεων που έχετε κάνει. Εάν δεν το αποδεχτείτε αυτό, ναι, η Βουλή θα συνεχίσει με ένταση και το αποτέλεσμα το θα αυτό είναι μια ακραία θεσμική σύγκρουση. Θυσιάστε το νομοσχέδιο σεβόμενη την κοινοβουλευτική αρχή για να πορευθεί η χώρα στοιχειοδός μέχρι τις εκλογές το ταχύτερο δυνατό. Εάν εξακολουθήσετε να διαστρέφετε τους θεσμούς, τότε προσωπικά εγώ δεν έχω καμία θέση στη συζήτηση και την ψηφοφορία αυτή. Είναι αλλίωση των θεσμών του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Προκύπτουν νέα ζητήματα. Με ψυχραιμία τα αντιμετωπίζουμε, ούτε με φωνές, ούτε με κραυγές. Λοιπόν, το λόγο έχει... Ποιος θα μιλήσει από... Α, θέλετε το λόγο, συγγνώμη, δεν το είδα. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να προηγηθείτε, κύριε Βορύδη. Το λόγο για το προσωπικό θα το δώσω στο τέλος. Δεν είναι, δεν διακόπτεται η διαδικασία για το προσωπικό. Είναι σαφής ο κανονισμός. Ναι, μετά την παρέμβαση και του κυρίου Βενιζέλου, που στα περισσότερα από όσα είπε έχει δίκιο, ότι είναι τα αυτονόητα, είναι σαφές πως υπάρχει μία προδιάθεση, δεν θα την έλεγα ακόμα διάθεση, δημιουργίας μίας εκκρεμότητας πολιτικής κοινοβουλευτικής στο ΔΙΝΕΚΕΣ, ενδεχομένως και για αποπροσανατολισμό από άλλα ζητήματα, από άλλα θέματα που τίθενται και που διαμορφώνουν και την πολιτική και τη διεθνή ατζέντα. Επί του προκειμένου, διότι νομίζω πως τα πράγματα είναι απλά. Αφενός δεν... από κανέναν δεν διατυπώνεται διαφορετική άποψη και δεν υπάρχει αμφισβήτηση πως η κυβέρνηση κατά το Σύνταγμα μόνο μετά από πρόταση μορφής δυσπιστίας δηλαδή και σχετικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι πλέον στη θέση της. Αυτό είναι ένα, δεν επιχειρήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αντίθετα υπάρχουν δύο ψηφοφορίες για πρόταση εμπιστοσύνης, ουσία η δεύτερη τύπης και του προϋπολογισμού, όπως επίσης και υπάρχει και η σχετική ψηφοφορία επί πολύ κρίσιμου θέματος που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει και δεν βοηθάει το πολιτικό σύστημα μαζί με άλλες ρητορικές ακρότητες για τα τρέχοντα και για τα διακυβεύματα των πολιτικών θεμάτων να υπάρχει μία αχλή μιας εκκρεμότητας και ένα θολό τοπίο για τη λειτουργία της Βουλής. Δεν το βοηθάει αυτό. Δεύτερον, είναι προφανές ότι στη χθεσινή διαδικασία δεν θα μπορούσε να, και το έχουν αντιληφθεί και οι συνάδελφοι και ο κ. Βενιζέλος από αυτά που είπε, το έχει αντιληφθεί, δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα εάν δεν ανέκυπτε. Τα προβλήματα διαπιστώνονται όταν ανακύπτουν. Δεν διαπιστώνονται και γι' αυτό άκουσα προηγούμενα με ενδιαφέρον αυτό που υπόθηκε ότι προς το Προεδρείο το χθεσινό υπάρχει η ένσταση ότι δεν υπήρξε προκαταρκτικά συζήτηση με τους 16 ανεξαρτήτους κτλ. Δεν πρόκειται λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν ανέκυψε το πρόβλημα έγινε η εφαρμογή του σχετικού άρθρου. Κατά τα άλλα είναι φανερό πως αν συνεχίσει, διότι προς όραση είναι αυτή η σύνθεση της Βουλής, εάν συνεχίσει το δεδομένο, το συγκεκριμένο αριθμητικό δεδομένο, όπως αρκετές φορές ήδη το έχει αναφέρει η κυρία Πρόεδρος, τα νομοσχέδια θα έρχονται προς ψήφιση με βάση την ονομαστική ψηφοφορία, διότι προφανώς από τους 16 ή δεν ξέρω πόσους αύριο, λιγότερους ή περισσότερους, ανεξαρτήτως βουλευτές του Κοινοβουλίου, δεν είναι δυνατόν ο καθένας εξ αυτών να συμμετέχει στην πρακτική, όπως σωστά είπατε, η οποία πρακτική ήταν ότι επειδή ήταν μόνο συγκροτημένα κόμματα για διευκόλυνση της Βουλής και σαν πλέον μια πρακτική η οποία έχει εδραίως, ας πούμε, διαμορφωθεί, λέγανε τα κόμματα και με αυτή την έννοια διαπιστούνται και οι δεδηλωμένοι. Άρα
εφόσον δεν θα μπορούμε να είμαστε σε αυτή τη φάση, εκ προημίου θα γίνεται μια συνεννόηση, είτε στη διάσκεψη των Προέδρων, είτε στις Επιτροπές, για ποια νομοσχέδια ενδεχομένως δεν υπάρχει μια κατάφαση η οποία να είναι πέραν κάθε αμφισβητήσεως, και θα γίνονται είτε μια φορά τη βδομάδα, είτε όποτε χρειάζονται, δηλαδή θα μπορούσαν και για δύο νομοσχέδια να γίνονται, ονομαστικές ψηφοφορίες. Πιστεύω πως είναι μια καινούρια κατάσταση, μια καινούρια πρακτική, η οποία όμως δεν έχει μέσα της την ένταση της αμφισβήτησης με πολλαπλούς τρόπους, το ότι η σημερινή κυβέρνηση στηρίζεται απολύτως στην πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, για ποιος θα μιλήσει από τη Χρυσή Αυγή, θέλει κανείς να πει κάτι? Είπαμε μετά, κύριε Βορύδη, θα σας δώσω το λόγο, αλίμονο. Ποιος είναι το? Κύριος Λαγός. Ελάτε, ελάτε, μην λοιπόν, είναι σαφέστατο, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε μετά από όλα αυτά. Είναι σαφέστατο ότι η κυβέρνηση εντός αγωγικών ΣΥΡΙΖΑ, που απέμεινε μόνη της, δεν έχει καμία πλειοψηφία. Αποτελείται από 145 βουλευτές και μερικούς αδέσποτους που τους παίρνει κατά περίσταση σε διάφορα νομοσχέδια που ψηφίζονται. Εχθές, εάν δεν είχε γίνει το λάθος ή εσχεμένο από τον εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ που απουσίαζε την ώρα της ψήφισης και της συζήτησης του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο αυτό δεν θα είχε περάσει. Σας έδωσε άλοθη και πάτημα ο Καμένος για άλλη μια φορά. Κατά πόσο είναι τυχαίο αυτό δεν γνωρίζω και αυτό δεν αναφέρεται από κανέναν. Κατά δεύτερον, είναι τουλάχιστον αστείο και οξύμορο να έρχεται σήμερα σε μια διαμάχη τεράστια με τον κύριο Δένδια, γιατί εγώ θα παραπέμψω στο πριν από έξι μέρες στη συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή, που ο κύριος Δένδιας αποθεωνόταν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά τα παραμύθια της Νέας Δημοκρατίας να ξεχάσει, γιατί αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να την έχει ρίξει την κυβέρνηση κατ' επανάληψη. Να επαναφέρω λοιπόν εδώ πέρα και το ζήτημα το οποίο θέσαμε χτες ο αρχηγός μας της κοινοβουλευτικής ομάδας, κ. Μιχαλολιάκος, και όλοι οι βουλευτές, ότι θέσαμε ζήτημα για πρόταση δημοψηφίσματος, το οποίο αν ψηφιστεί από 120 βουλευτές αυτή τη στιγμή, είναι υποχρεωμένη η Ελληνική Βουλή να το συζητήσει. Να λοιπόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, ένα πολύ ωραίο πάτημα που τους δίνεται για να σας φέρουμε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Όμως δεν θα γίνει αυτό, γιατί είστε συνέτεροι. Και θα καταλήξω λέγοντας ότι φυσικά εδώ έχετε 145 βουλευτές, όμως η ελληνική κοινωνία δεν εκπροσωπείται πάνω από το 15 με 20% των Ελλήνων πολιτών. Είστε μια κυβέρνηση μειοψηφίας, μια δημοκρατική χούντα την οποία έχετε δημιουργήσει. Εντάξει, και θα τελειώσω, θα τελειώσω λέγοντας ότι πρέπει να τελειώσω με μια φράση, δεν θα μου το απαγορεύσετε. Έλα. Θα τελειώσω με μια φράση ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή της Ελλάδος να έρθει δημοσίως και να τοποθετηθεί και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που έλεγε εχθές με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Αποκαλούσε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων άνελους, ακροδεξιούς, φασίστες και οτιδήποτε άλλο. Αποκαλούσε το 80% των Ελλήνων πολιτών. Είναι ασγελίος, ένα αδρίχελο που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Εντάξει. Ο ελληνικός λαός θα σας στείλει από την που ήρθατε. Κύριε Παφίλη. Ελάτε. Ναι, θα επαναλάβω αυτό που πολλές φορές έχει επισημάνει το κόμμα στη Βουλή. Με διαδικαστικά κόλπα και τερτύπια, που είστε μανούλες και οι δύο, και στο παρελθόν και σήμερα, ενώ και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, και άλλοι δεν λύνονται πολιτικά ζητήματα. Συγκεκριμένα τώρα για να μιλήσουμε γι' αυτό, γι' αυτό το θέμα. Τι έγινε χθες? Πρώτον, η ψηφοφορία δεν ολοκληρώθηκε. Σταμάτησε στους ΑΝΕΛ. Γιατί πρόκειψε πρόβλημα. Επομένως, μη λέμε ότι ολοκληρώθηκε και φυσικά μπορεί και να καταψηφίστηκε μέχρι εκεί. Το δεύτερο που είναι ότι η κυβέρνηση όφιλε να ζητήσει από πριν. Γιατί περίμενε αυτή την εξέλιξη? Να ζητήσει από πριν ονομαστική ψηφοφορία με βάση το τι γίνεται τώρα. Το συσχετισμό που υπάρχει. Και με τους ανεξάρτητους και όλα αυτά, σωστά είναι. Αυτό είναι τώρα το κοινοβούλιο, το αστικό. Άλλος εκλέγεται αλλού, πάει αλλού, βρίσκεται αλλού, ξαναγυρίζει, αλλά εντός των τυχών είναι όλοι οι επόμενοι. Επομένως, λέμε τώρα ότι αυτός ο διαδικαστικός καυγάς δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, να πάμε να γίνει και η ψηφοφορία και από εδώ και πέρα μας βλέπουν να ξεμερβαρδευόμαστε μέσα στη Βουλή. Ακριβώς. Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις.
Λοιπόν, ο κύριος, ποιος είναι από τους ανεξάρτητους Έλληνες? Κύριος Φωκάς. Ο οποίος ήταν και ο απόν βουλευτής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναδεί στο Κοινοβούλιο τα τελευταία 40 χρόνια. Πριν από μένα, παρακαλώ λίγο, πριν από μένα αναφέρθηκαν συνάδελφοί μου για τον κανονισμό της Βουλής. Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής? Εγώ θα το πω με πιο απλά λόγια για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Στο ποδόσφαιρο ζητάμε επίμονα να μπει ΒΑΡ για τις αφισβητούμενες φάσεις. Στο ελληνικό κοινοβούλιο ευτυχώς υπάρχει το βίντεο. Και να δούμε ακριβώς τι έγινε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Εκείνη τη στιγμή, για το λόγο ότι είχα πιει μια γκαζόζα στο κηλικείο, πήγα στην τουαλέτα. Έλειψα για 2 λεπτά. Πού προβλέπει ο κανονισμός να σταματάει διαδικασία? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτό που κάνατε είναι για γέλια. Δεν είναι ιστορία που ανέφερα, είναι ιστορία που έγινε χθες για γέλια. Εντάξει, να σταματάει κύριε Φωκά, η διαδικασία της ψηφοφορίας. Τώρα επί του επιδίκου, για τοποθετηθείτε. Αν μπορείτε να με πείτε σε ποιο άρθρο του κανονισμού της Βουλής αναφέρεται αυτό που έγινε χθες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από τους από τους Ένωση Κεντρών, ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε, θα κάνουν ησυχία. Θα μπορέσω να, να ακουστώ. Διότι εδώ θα ακυρώσουμε και όλους τους νόμους. Γιατί αναφέρθηκε στον πληθυντικό αυτό που δεν είδαμε, εφόσον δεν ήταν εδώ και δεν μπορούσε να το δει. Άρα πώς να το δει σαν ελληνικό κοινοβούλιο γενικότερα? Εγώ αυτό που έχω να πω σαν παράβαση του κανονισμού, παρόλο που ο προεδρεύοντας εχθές είχε το δικαίωμα με βάση το άρθρο 72, το 72, να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία, η παράβαση έγινε σε 2 στιγμές. Δεν ακούγομαι όμως, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ξεκίνησε τη διαδικασία, ενώ δεν θα έπρεπε να την έχει ξεκινήσει. Και η δεύτερη παράβαση έγινε στο εξής. Και υπάρχουν και τα πρακτικά, και παρακαλώ να ανατρέξετε να δείτε τι έχει συμβεί. Αφού ξεκίνησε και δίνανε την ψήφο τους οι εκπρόσωποι των κομμάτων, την ώρα που έφτασε στους ανεξάρτητους Έλληνες και είδε ότι λείπει ο εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ήθελε να περάσει εν τη απουσία του ως θετική ψήφο την πρόθεσή του από την ομιλία ότι είναι επί της αρχής θετικός στο νομοσχέδιο ο εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και όντως δεν το έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον εγώ τα 3,5 χρόνια που βρίσκομαι εντός του Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μάλιστα ο εκπρόσωπος των ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί υπάρχουν και αυτό, υπάρχουν και αυτά στα πρακτικά, είπε ότι είμαστε θετικοί στο νομοσχέδιο γενικότερα, εκτός των άρθρων 15, 19 και 20, τα οποία θα καταψήφιζε και δεν θα περνούσαν από τη χθεσινή διαδικασία. Η παράβαση στον κανονισμό οφείλεται στο ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, δεν ολοκληρώθηκε και παράνομα ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει καθόλου. Και παρακαλώ να τοποθετηθούμε επ' αυτού για να δούμε πώς εφαρμόζεται κατά το γράμμα ο κανονισμός. Λοιπόν, θα δώσω τώρα, έκλεισε η συζήτηση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βορύδη για 1 λεπτό επί προσωπικού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα οποία είπε ο Προεδρεύων χθες ο κύριος Βαρεμένος για τα όσα συνέβησαν και σε αυτή την τοποθέτησή μου. Έχει περαιωθεί
η συζήτηση, λήξη της συζητήσεως για το νομοσχέδιο. Εισερχόμεθα στην ψηφοφορία. Το προσωπικό είναι στην παράγραφο 2, αν δεν σας ενδιαφέρει, αναφέρεται στη διαστρέβλωση των λεγόμενων. Μην απαντάτε, κύριε. Λοιπόν, όχι επειδή κάποιοι έχουν απορίες για τον κανονισμό, να τα κύριε λέμε Βορύδη, για να τα μαθαίνουμε για να μην δίνουν ότι απορίες να μην επαναλαμβάνουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, έχει λήξει, επαναλαμβάνω, έχει λήξει συζήτηση και ο κύριος Βαρεμένος Προεδρεύων ανεβαίνει και λέει αυτά τα οποία είπε. Προσέξτε. Τι σημαίνουν αυτά που είπε? Ότι θα κάνουμε την ψηφοφορία και αν απορριφθεί από το σώμα το νομοσχέδιο, μετά θα κάνουμε ονομαστική. Γιατί πρέπει να... Μα και ξεκινάει η ψηφοφορία. Και λέει τώρα, ΣΥΡΙΖΑ τι ψηφίζει? Ναι. Νέα Δημοκρατία τι ψηφίζει? Έχουμε μπει στην ψηφοφορία. Νέα Δημοκρατία τι ψηφίζει? Όχι. Χρυσή Αυγή τι ψηφίζει? Όχι. Κινάλ τι ψηφίζει? Όχι. ΑΝΕΛ δεν είναι εδώ. Αντικανονικά διακόπτεται η ψηφοφορία και μας ανακοινώνει ο κύριος Πρόεδρος, δεύτερο αν σαν αντικανονικό, ότι θα γίνει ονομαστική. Έχει δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πρόεδρος να επιλέξει πότε θα γίνει ονομαστική, να ορίσει ότι θα γίνει ονομαστική? Απαντώ, ναι. Μέχρι πότε? Πρώτη ενάρξης ψηφοφορίας. Άμα μπούμε στην ψηφοφορία, δεν θα διαλέγετε τι γίνεται. Δεν θα διαλέγετε τώρα με το πέτυχα. Απερίφθη, πάμε άλλη μία. Άρα λοιπόν, εχθές το νομοσχέδιο απερίφθη. Η διαδικασία του κανονισμού σήμερα είναι αντικανονική. Δεν μπορεί να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Αν θέλετε, πάρτε πίσω το νομοσχέδιο και ξαναφέρτε το. Και κύριε Πρόεδρε, κάντε ό,τι νομίζετε για το πώς θα αντιμετωπίσετε το τραγικό γεγονός ότι είστε κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφία. Με όλες τις τοποθετήσεις δεν προέκυψαν νέα στοιχεία. Πράγματι, όπως είπαν όλοι οι ομιλητές, υπάρχει ζήτημα με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μέσα στη Βουλή. Αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, με ψυχραιμία, θα τεθούν και στη διάσκεψη των Προέδρων, γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα το αν κάθε φορά θα κάνουμε ονομαστικές ψηφοφορίες, διαλύοντας τις λειτουργίες της Βουλής, των Υπουργείων κτλ. Κτλ. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, που ακούσαμε λοιπόν και τη γνώμη όλων των κομμάτων γύρω από αυτά τα ζητήματα, μπαίνουμε στο επίδικο που είναι κατά την ημερήσια διάταξη η ονομαστική ψηφοφορία. Το άρθρο 72 λοιπόν, παράγραφος 2, λέει ότι μπορεί, εάν διατυπωθούν αντιρρήσεις, να αποφασιστεί ονομαστική ψηφοφορία. Και χθες λοιπόν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις και έτσι ο κύριος Πρόεδρος ο χθεσινός, ο κύριος Βαρεμένος, προχώρησε στη λύση της ονομαστικής ψηφοφορίας. Κατά συνέπεια νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε καθονικά την ημερήσια διάταξη. Δεν είπαν όλοι τις απόψεις τους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμετάκλητο, δεν διορθώνεται, δεν αυτό, άρα όλη αυτή η κολυσιέργεια δεν έχει νόημα και προχωράμε λοιπόν κανονικά, όπως έχω ανακοινώσει πριν, στη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν στην προηγούμενη φάση, αν θα το θυμόσαστε, ότι θα ψηφίζετε με τα άρθρα όπως θα εμφανίζονται ένα 4 στην οθόνη, για να ψηφίσετε και θα κυλήσετε την οθόνη της αφής ώστε να έρχονται και τα επόμενα 4 και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν 3 επιλογές. Ναι, όχι, παρόν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα καθώς και το ακροτελεύτιο. Χρειάζεται και αυτό. Και επειδή είμαστε σε μία έτσι πολύπλοκη διαδικασία, παρακαλώ, ακόμα και όταν ψηφίσετε, μην αποχωρήσετε από την ολομέλεια, μήπως εντοπιστούν λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούν.